Κάνουμε λοιπόν φόκου στην πραγματική οικονομία. Φόκου επιχειρήν. Βιργινία Δημαρέση, Ειρήνη Γκέλη και μαζί μα έχουμε την Δάφνη Γαλογαύρου, συντονίστρια προγραμμάτων κατάρτιση του Ινστιτούτου Ανάπτυξη και Απασχόληση. Κυρία Γαλογαύρου, καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Γαλογαύρου, η Δάφνη, για να ξεκινήσουμε Δάφνη από αυτόν. Και ωραία. Ενικός. Δάφνη, Ειρήνη, Βιργινία, για να τα λέμε πιο απλά τα ωραία, πράγματα. Ωραία. Γιατί έχετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να μας πείτε εδώ που αφορούν και εργαζόμενους και ανέργους. Και ανέργους και επιχειρηματίες, φυσικά, ναι. Ωραία, και να μας πείτε λιγάκι σε πρώτη φάση τι ακριβώς είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης. Βεβαίως. Πρόκειται για αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί σαν κέντρο διαβίου μάθησης επίπεδου 2. Σαν ΚΕΚ, όπως τα γνωρίζει ο κόσμος. Διαθέτουμε τρεις δομές. Στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε δίπλα σας, στην οδό Δωδεκανήσου 23, στον 4ο όροφο, και άλλες δύο δομές σε Βόλο και Καρπενήσι. Ο στόχος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Απασχόλησης είναι ουσιαστικά η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Πολύ ουσιαστικό και είναι κάτι που λείπει, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η κατάρτιση και η επαγγελματική εκπαίδευση είναι όντως κάτι που λείπει και από τους επιχειρηματίες και από τους εργαζόμενους. Και η σύνδεση λείπει. Και η σύνδεση λείπει. Ναι. Mm-hmm. Εσάς, άρα τι γίνεται λοιπόν με τα προγράμματα? Έρχονται τι άνεργοι, τι είναι, τι ακριβώς γίνεται? Σε εμάς έρχονται και επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να καταρτιστούν. Έρχονται και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ως στόχο μάλλον την επαγγελματική τους ανάπτυξη και θέλουν να επανακαταρτιστούν για να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, αλλά έρχονται και άνεργοι οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν σε προγράμματα απασχόλησης, σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, όπως είναι το βάουτσερ για ηλικίες 29 έως 64 ετών που τρέχει αυτή την περίοδο. Για να καταλάβει ο κόσμος, έρχομαι εγώ σε σένα τώρα, στο Ινστιτούτο. Ωραία. Εγώ πληρώνω κάτι? Τι κάνω ακριβώς, δηλαδή, πώς απευθύνεται κάποιος εσάς? Υπάρχουν όλων των ειδών τα προγράμματα. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία δεν πληρώνει κανείς κάτι, ίσα ίσα πληρώνεται. Υπάρχουν και προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα, τα οποία όμως στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και ακριβώς γιατί είμαστε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το κόστος των προγραμμάτων σε εμάς σε σχέση με τις τιμές της αγοράς δεν έχει καμία σχέση. Οπότε, να πιάσουμε λίγο αρχικά, νομίζω η Ειρήνη θα συμφωνήσει, στην ομάδα που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, δυστυχώς τεράστια ομάδα πλέον στους καιρούς που ζούμε, τους ανέργους. Είστε δίπλα στον ΟΕΔ, σε στρατηγικό σημείο. Καλός ή κακός, τα χρόνια που ζούμε είναι δύσκολα. Οι ουρές βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται στον ΟΕΔ. Ένας άνθρωπος λοιπόν είναι εκεί και είναι άνεργος και έρχεται σε εσάς. Τι μπορεί λοιπόν να βρει σε εσάς ο άνεργος, τι υπηρεσίες μπορείτε να του προσφέρετε για να το βοηθήσετε να πάρει πάλι μια θέση στην αγορά εργασίας? Φυσικά, ξεκινάμε με τα επιδοτούμενα προγράμματα, γιατί αναγνωρίζοντας ότι ο άνεργος δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει ίσως κάποιο πρόγραμμα, ξεκινάμε με επιδοτούμενα προγράμματα για τα οποία ο άνεργος θα πληρωθεί. Τα προγράμματα αυτά, όπως είναι το Voucher 29-64 που τρέχουμε αυτή την περίοδο, είναι προγράμματα απασχόλησης ανέργων. Ο στόχος δεν είναι μόνο να βγάλει κάποια χρήματα ο άνεργος, αλλά να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας και μάλιστα να αποκτήσει και κάποιες δεξιότητες. Πιστοποιημένες δεξιότητες για τις οποίες θα αποκτήσει πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το κράτος, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για αυτόν είτε να παραμείνει στη θέση απασχόλησης που θα του βρούμε εμείς μέσω του προγράμματος, είτε να βρει κάποια άλλη δουλειά πολύ πιο εύκολα. Τι ειδικότητες είναι όμως? Τα πάντα. Ειδικά το βάουτσερ αυτό, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο ηλικιακό εύρος, απευθύνεται, οι ειδικότητες του είναι από εμπόριο μέχρι τουρισμός, μέχρι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περιορισμός στις ειδικότητες. Πες λοιπόν ότι έρχομαι εγώ σε σένα που έχασα τη δουλειά μου, ήμουνα μια πολίτρια. Και επειδή είναι δύσκολο το επάγγελμα αυτό πλέον, γιατί είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές, θέλω να δω κάτι άλλο. Μπορώ να έρθω σε εσάς δηλαδή, και τι μπορεί να γίνει Φυσικά. Από εκεί και μετά, πώς θα με κατευθύνετε? Εφόσον εμείς αρχικά θα κάνουμε την αίτηση για το πρόγραμμα. Το ποιοι άνεργοι θα μπουν σε κάθε πρόγραμμα δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέγουμε εμείς, είναι κάτι το οποίο γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια από το Υπουργείο Εργασίας. Άρα μοριοδότηση. Με βάση μοριοδότηση. Κοινωνικά κριτήρια. Εφόσον λοιπόν οι άνεργοι επιλεγούν από το Υπουργείο Εργασίας, σε εμάς απευθύνονται για να κάνουμε τη σωστή δικτύωση με την κατάλληλη επιχείρηση στην οποία θα παρέχουν τις εργασίες τους. Θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση, όπως λέγεται, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς για τον άνεργο είναι να τον βοηθήσουμε να βρει τη σωστή θέση απασχόλησης με βάση τα ενδιαφέροντά του, με βάση τον τόπο διαμονής του ή με βάση την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία. Του κάνετε δηλαδή, θα το πω λίγο έτσι, πώς λέγαμε παλιά, και επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, θα έλεγα. Κάνουμε στρατηγική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο άνεργος αυτός εκπαιδεύεται πριν πάει να εργαστεί σε οποιαδήποτε θέση, εκπαιδεύεται, δίνει εξετάσεις, παίρνει μια επίσημη κρατική πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και στη συνέχεια απασχολείται στην επιχείρηση την οποία έχει επιλέξει ο ίδιος με τη δική μας τη βοήθεια. Άρα και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται
έρχονται σε εμάς που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό μέσω αυτών των προγραμμάτων. Τα οποία είναι διάρκειας. Είναι πεντάμινα προγράμματα συνήθως. 500 ώρες χονδρικά, να το πούμε έτσι. Να τονίσω ότι οι επιχειρηματίες δεν πληρώνουν κάτι. Οι άνεργοι που στέλνουμε εμείς μέσω των προγραμμάτων voucher στις επιχειρήσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για μια επιχείρηση εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Όταν. Έλεγα λοιπόν, δεν πειράζει. Άρα λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί τελειώσουν την εκπαίδευσή τους, ουσιαστικά θα λέγαμε σε εσάς, εσείς έχετε να τους στείλετε σε εργοδότες. Φυσικά. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε να γίνει γνωστό το πρόγραμμα στους επιχειρηματίες, με στόχο ακριβώς να μπορούμε να στείλουμε τον κάθε άνεργο εκεί που πραγματικά θέλει. Και μάλιστα δίνουμε δυνατότητα επιλογής στους ανέργους. Η δικτύωσή μας δεν αφορά, δεν στέλνουμε εμείς τον άνεργο που θέλουμε εμείς, αλλά όπου θέλει εκείνος. Έχει επιλογές φυσικά και περνάει από συνέντευξη από πολλές επιχειρήσεις μέχρι να καταλήξει στην επιχείρηση την οποία θέλει. Αντίστοιχα και ο εργοδότης έχει πολλές επιλογές. Ο εργοδότης μπορεί να δει αρκετούς ανθρώπους μέχρι να καταλήξει σε αυτόν που ταιριάζει για τη θέση εργασίας που προσφέρει. Πολύ ωραία. Και θα πω λοιπόν αυτό που λέγαμε έξω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο εργοδότης. Υπάρχει σύστημα, δηλαδή, αν εγώ είμαι εργοδότης, παίρνω συνέχεια επιδοτούμενους. Καταρχήν, υπάρχει ο φόβος να τη βγάζω μόνο με επιδοτούμενους. Και κατά δεύτερον, να απολύσω, γιατί δεν με συμφέρει η Βιργινία Δημαρέση, παίρνει πολλά λεφτά. Εσύ που είσαι επιδοτούμενη, Δάφνη, θα σε πάρω. Να σε καλά, Ειρήνη Γκέλη. Η αλήθεια να λέγεται. Εδώ υπάρχει δικλίδα ασφαλείας στο πρόγραμμα. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται να απολυθεί το υπάρχον προσωπικό για να αντικατασταθεί με το δωρεάν προσωπικό των vouchers. Επιπρόσθετα, εάν μια επιχείρηση για δύο συνεχόμενα προγράμματα δεν προσλάβει κανέναν από τους ανθρώπους που απασχόλησε εντελώς δωρεάν, αποκλείεται από επόμενα προγράμματα. Ο στόχος δεν είναι να συνηθίσουν οι επιχειρήσεις στη δωρεάν απασχόληση, στην τζάμπα απασχόληση. Ο στόχος είναι να δοκιμάσουν κάποιους ανθρώπους για ένα μικρό χρονικό διάστημα εντελώς δωρεάν, να τους μάθουν τη δουλειά εντελώς δωρεάν και στο τέλος του προγράμματος να αποφασίσουν αν θέλουν αυτούς τους ανθρώπους να τους προσλάβουν και πλέον από άνεργοι να γίνουν εργαζόμενοι ή αν θέλουν να σταματήσει εκεί το πρόγραμμα. Δάφνη, κάποια στοιχεία για το πώς πάει όλο αυτό το σύστημα, αυτά τα βήματα, καταλήγουμε τελικά σε εργασία? Δηλαδή, έχετε κάποια τέτοια στατιστικά, έστω και σε αδρές γραμμές? Ναι, υπάρχουν στατιστικά. Να τονίσω ότι στα προγράμματα αυτά δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν το προσωπικό. Πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κάνουμε στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, όλοι οι συνεργάτες, και πέρα από τη φροντίδα που έχουμε να στείλουμε τον κατάλληλο άνεργο στην κατάλληλη θέση εργασίας, δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις στο τέλος του προγράμματος, επιδοτείται η απασχόληση. Άρα δίνεται ένα κίνητρο στον επιχειρηματία να προσλάβει τον άνεργο. Εν αντιθέσει με το να βάλει μια αγγελία και να βρει κάποιον άνθρωπο στα τυφλά, που η απασχόληση αυτή θα επιδοτείται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Εδώ υπάρχει ένα μέρος των εξόδων, σε εισαγωγικά, της επιχείρησης που το καλύπτει ο ΟΑΕΔ μέσω αυτού του προγράμματος. Μάλιστα, Δάφνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παρουσία. Και είπαμε σου εδώ κοντά, έτσι, για όποιον ενδιαφέρεται. Στο 23, στον 4ο όροφο, ασχολούμαστε με πάρα πολλά προγράμματα, όχι μόνο για ανέργους, αλλά και προγράμματα για ΟΤΑ, για εργαζόμενους σε οργανισμούς ΟΤΑ και με ανέργους και με φοιτητές. Όποιος ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς. Κάθε παράθυρο στην εργασία και στην απασχόληση είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Ευχαριστούμε πολύ, Δάφνη. Δάφνη, περίμενε, πες και για το Βόλο. Συγγνώμη, έχω πρόβλημα εντοπιότητας. Πες που να σας βρει κάποιος στο Βόλο. Έχει τόσους ανέργους αυτή η πόλη. Έχουμε λοιπόν τα κεντρικά μας, βρίσκονται στο Βόλο, στην οδό Ντανοπούλου 127. Οπότε καλύπτουμε και τους συντοπίτες μας, γιατί και εγώ είμαι από το Βόλο. Έχω μπλέξει με το Βόλο. Είναι πολύ ωραία πόλη, πρέπει να την επισκεφτεί. Μακάρι, έχουμε επισκεφτεί. Τι είναι αυτά που λες, τα τσιπουράδικα. Όλος ο κόσμος να βρίσκει δουλειά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, Δάφνη. Ευχαριστούμε.